Ένα μεγάλο παιχνίδι που θα χαρίσει το εισιτήριο για τις 4 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας θα δώσει η μεικτή K17 της ΕΠΣΗ αντιμετωπίζοντας στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στην Σαντορίνη το αντίστοιχο συγκρότημα της ΕΠΣΗ Κυκλάδων. Η μεικτή του Ηρακλείου μετά τους 3 τελικούς το 2017, το 2018 και το 2019 θέλει να επιβεβαιώσει ότι παραμένει στην ελίτ του ενωσιακού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, με τον προπονητή Γιάννη Χατζησεβαστό και τους ποδοσφαιριστές να μιλούν με αισιοδοξία στην κάμερα της Crete TV, δηλώνοντας πανέτοιμοι για την πρόκριση. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα φέτος, λίγο διαφορετικό μετά από COVID. Τις δύο προηγούμενες χρονιές που είχαμε πάει τελικό, γιατί η άλλη χρονιά δεν είχε τελειώσει, νομίζω ότι ήταν εντελώς διαφορετικά για την ομάδα μας. Φέτος νομίζω ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει μέταλλο, μπορεί να πάει, εντάξει, πάνω απ' όλα να περάσουμε το επόμενο παιχνίδι. Έχει μια δυναμική σε ένα κομμάτι αμυντικό και με τρεξίματα και νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο για τους 4. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε δει βίντεο τον αντίπαλο. Είναι μια δύσκολη σκληροτράχυλη ομάδα. Απέκλεισε τα Χανιά, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Και νομίζω ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο που τελικά πιστεύω ότι θα καταφέρουμε, με πολλή προσπάθεια βέβαια, και θα βγούμε κερδισμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα, για την πρόκριση στο Final Four και πιστεύουμε στους εαυτούς μας και θα το δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και πιστεύουμε πολύ στην ομάδα μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση και να καταφέρουμε να πάμε στο τελικό. Μια πρόκληση. Περάσαμε τα δωδεκάνησα, τώρα παίζουμε με τις Κυκλάδες. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθούμε στο Final Four και αν είναι δυνατό να πάμε και για την κατάκτηση του τροπέου, αυτό που οι μεγαλύτεροι από εμάς λίγα χρόνια πριν δεν κατάφεραν να το φέρουν στο Ηράκλειο, ας ελπίσουμε ότι εμείς θα είμαστε εκείνοι που θα το φέρουν στο νησί μας. Ωστόσο, το αυριανό παιχνίδι έχει και ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς μετά το τέλος του η Ένωση Κυκλάδων θα παραθέσει δείπνο στην αποστολή της μεικτής K17 ΕΠΣΗ και στη διοίκηση της Ηρακλειώτικης Ένωσης, ενώ θα γίνει εκδήλωση για αδελφοποίηση των ΕΠΣΗ Κυκλάδων και Ηρακλείου, παρουσία τοπικών αρχών και εκπροσώπων του ποδοσφαίρου της Σαντορίνης. Την αποστολή θα συνοδέψουν από το Ηράκλειο ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ κ. Νίκος Τζόρτζογλου, ο αναπληρωτής πρόεδρος κ. Γιώργος Πλούταρχος Κουτεντάκης, ο πρόεδρος μεικτών ομάδων κ. Βαγγέλης Πετούσης και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βαγγέλης Παπαγγελής.